Καλησπέρα, κυρία Σάβα. Να, βλέπουμε αυτή τη φωτογραφία με την γιαγιά που περιμένει, έτσι ακουμπώντας εκεί στο στήλο αυτό που βλέπουμε, κρατώντας και ψώνια δεν ξέρω τι. Είναι πολύ θλιβερά τα όσα βλέπουμε. Και εδώ, άτομο έτσι με κινητική αναπηρία στο τροχοκάθισμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ψάχνουν ένα δέντρο, είδαμε πολλές φορές και πλαστικές καρέκλες, κάποιος να το τοποθετεί. Είναι τραγικό αυτό που βλέπουμε. Ακριβώς. Και εμείς ως οργανισμός που προασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων που μεγαλώνουν, καταδικάζουμε αυτό το περιστατικό και εκφράζουμε την απογοήτευσή μας, τη θλίψη μας, αλλά και την ανησυχία μας για αυτά όλα τα περιστατικά. Και θεωρούμε ότι είναι απάνθρωπο αλλά και ανεπίτρεπτο σε μια ευρωπαϊκή χώρα εν έτη 2023 να βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά και αυτές οι ευάλωτες ηλικιακές ομάδες να περιμένουν τα λεωφορεία μέσα σε τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα κάποιες φορές Να. που επικρατούν στη χώρα μας. Να, και τι να το κάνουμε με το ηλεκτρικό, αν θέλετε, λεωφορείο, με τον κλιματισμό, όταν όσο το περιμένουμε είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ειδικά άτομα της τρίτης ηλικίας, που θα έπρεπε να μεριμνούμε για τα πάντα και την αξιοπρεπή βεβαίως διαβίωσή τους. Μπορεί να μην έχουν άλλο τρόπο, χρειάζονται το λεωφορείο, αλλά με αυτές τις συνθήκες, κυρία Σαρή, διότι είναι η πλειοψηφία αυτές οι στάσεις, μη στάσεις. Ακριβώς. Κάποιες φορές είναι σχεδόν ανύπαρκτες, κυρία Σάβα, αυτές οι στάσεις. Δεν υπάρχουν καν στέγαστρα, είναι απλά ένα στήλος εκεί. Ναι. Είναι σημαντικό να αναλογιστούμε ότι πολλά άτομα τρίτης ηλικίας δεν οδηγούν, είτε λόγω μεγάλης ηλικίας, είτε λόγω άλλων θεμάτων υγείας που έχουν. Επίσης, μπορεί να μην έχουν κάποιο πρόσωπο στο οικογενειακό υποστηρικτικό τους περιβάλλον να τους μεταφέρει κάπου. Η επιλογή του ταξί είναι πάρα πολύ ακριβή, αφού έχουμε να κάνουμε με χαμηλό συνταξιούχους, άρα ούτε αυτή την επιλογή έχουν. Με το να βλέπουν όμως να επικρατούν αυτές οι συνθήκες στις στάσεις λεωφορείων, θα το σκεφτούν εννοείται διπλά και τριπλά να μεταφερθούν κάπου. Άρα, καταδικάζουμε αυτά τα άτομα στην αδράνεια και στην απομόνωση, που αυτό έχει τεράστιες αρνητικές συνέπειες και για την υγεία τους, αλλά και για την ψυχολογία τους. Μάλιστα. Και χρειάζεται, μας είπε βεβαίως ο Υπουργός Μεταφορών, ότι εντός του έτους θα ξεκινήσουν έτσι να τοποθετούνται τα στέγαστρα, οι έξυπνες στάσεις κλπ. Έχει εγκριθεί ένα σημαντικό κονδύλι, βγήκα στις προσφορές, είναι να ξεκινήσουν, είναι η αρμοδιότητα και των Δήμων και κοινοτήτων και όλα αυτά. Κρατάμε όμως μικρό καλάθι. Τα λέμε χρόνια, κυρία Σαρή, δεν προκύπτει τώρα. Απλά όταν έχουμε και υλικό ή έχουμε εικόνες τέτοιες, αν θέλετε, της συνθηκών εξαθλίωσης των ηλικιωμένων, ανθρώπων που θα έπρεπε να σεβόμαστε, να φροντίζουμε για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, κινητικότητά τους και άλλος πώς, δεν περιποιεί τιμή για κανένα. Θα μας πούνε, έρχονται οι στάσεις, θα δούμε κλπ. Δεν είναι όλες έτσι. Δεν έχει σημασία. Δεν έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες εικόνες. Και ειδικά ακριβώς. Τώρα και αυτό Έχουμε το και σύμβολο εμείς. Και με τον αστυνομικό που περνάει από εκεί, είναι επίσης έτσι, δημιουργεί ένα, για το κράτος πρόνοιας, δημιουργεί έτσι κάποιες, μια δυσφορία σε όποιον τον βλέπει. Ακριβώς. Και εμείς έχουμε αυτό παράδειγμα από μέλος μας εδώ στο παρατηρητήριο να. Που χρησιμοποιεί τα λεωφορεία και χρειάζεται 45 λεπτά για να μεταφορθεί από το σπίτι του στο χώρο μας εδώ για μια απόσταση μόνο 3 χιλιομέτρων. Μάλιστα. Άρα καλούμε τον Υπουργό Μεταφορών. Είμαστε σίγουροι ότι γίνονται τα απαραίτητα βήματα για να εξυγχρονιστούν και οι στάσεις και οι υποδομές, αλλά και το σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξυγχρονιστεί. Όχι για όλους τους ανθρώπους και πόσο μάλλον για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που ανήκουν σε αυτήν την τόσο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.